Βάλ το intro. Γεια σας, μαύρες ελμάφρονες, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ακόμα επεισόδιο. Τι κάνετε, πώς είστε, λοιπόν, μετά από δύο πολύ ξεχωριστές εβδομάδες της ζωής μου. Γιατί ήμουν άρρωστος και πέρσι δεν είχα αρρωστήσει σε μια φορά και φέτος αρρωσταίνω συνέχεια. Οπότε είναι ξεχωριστή εβδομάδα. Είπα να κάνω επεισόδιο. Λοιπόν, μετά από δύο εβδομάδες, επιτέλους κάνω record και κάνω record Zeroland γιατί... Ρε φίλε, σας αρέσει ο Zeroland. Σας αρέσει ο Zeroland, το ξέρω. Το ξέρω ότι σας αρέσει ο Zeroland. Και κοιτάξτε τι έχω κάνει. Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μπαμπάτσα. Δεν κάνω πλάκα, θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπάτσα. Γιατί κάθε δύο μου στέλνει συνέχεια σχέδια για το πώς να κάνω εδώ πέρα το κτίριο. Και κάθε δύο μου φτιάχνει, ξέρω εγώ, ρέπλικες ολόκληρες. Ρέπλικα δεν λέγεται, σωστά, η σωστή λέξη είναι ρέπλικα. Και κάθε δύο μου φτιάχνει, ξέρω εγώ, ακριβώς πώς είναι εδώ πέρα όλο, για να με βοηθήσει πώς θα το φτιάξω. Και αυτό εδώ πέρα ήταν το σχέδιό του και μου άρεσε πάρα πολύ. Ακόμα δεν έχω φτιάξει το τέτοιο, το φτιάξουμε μαζί σήμερα. Πρώτα ήθελα να σας το δείξω. Δεν το έκανα σε timelapse γιατί πολύ απλά μπήκα μια μέρα που βαριόμουν και το έκανα record. Δεν το έκανα record και το έφτιαξα. Αλλά πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άμα θέλετε να με βοηθήσετε με σχέδια είτε διαφορετικά buildings και το ένα, διαφορετικά buildings και το ένα το άλλο, στείλετε τα μου στη σελίδα μου στο Facebook ή στο Instagram, θα τα δω. Okay. Κάτω στο description είναι όλα. Και πάλι ευχαριστώ τον Μπαμπάτσα για την πολύ βοήθεια που μου δίνει στο Zeroland. Γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλός builder, αλλά μπορώ να αντιγράφω πάρα πολύ καλά πράγματα. Και στο σχολείο αντιγράφω πάρα πολύ καλά πράγματα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπάτσα. Ένα θέμα είναι αυτό που ήθελα να το βγάλω από μέσα μου. Ρε φίλε, έχω να κάνω δύο εβδομάδες βίντεο και μου φαίνεται τόσο παράξενη όλη η αίσθηση. Δεν λέω ότι είναι κακή η αίσθηση, αλλά μου φαίνεται παράξενη η αίσθηση. Και πρέπει να φτιάξω Iron Axe. Θα πρέπει να κλέψω από κάποιον Iron. Παιδιά μου, τελείωσε το Iron, το πιστεύετε? Θα πρέπει κάποια στιγμή να κλέψω από κάποιον Iron. Ή θα πάω να κάνω αυτό που σας έλεγα με το Q&A και το... πώς το λένε? Με το Q&A και το mining. Σκεφτόμουν να το κάνω σε live, αλλά δεν έχω καλή σύνδεση. Οπότε, ναι, καλύτερα να μην δείτε ένα live παρά να δείτε ένα μέτριο live. Ένα κακό live, βασικά. Εδώ πέρα τι είναι, σπίτι? Έλα, ρε φίλε, πού πήγαν όλα τα δέντρα? Πού πήγαν όλα τα δέντρα? Ξαφανίστηκαν. What the fuck. Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο θέλω να μιλήσω γι' αυτό, το οποίο είναι βασικά δύο άλλα, είναι δύο σημαντικά θέματα. 25 και 26, τις ίδιες ημερομηνίες. Πρώτον, γίνεται, το πρώτο θέμα είναι αυτό, γίνεται το Digital 360 και με κάλεσαν οι άνθρωποι και τους είπα ότι θα πάω και χαίρομαι πάρα πολύ που με καλούν σε event κτλ. Οπότε, ένα creeper. Καλησπέρα, creeper. Πού είσαι, ρε ψηλέ μου? Έλα, μακριά. Έλα, μακριά, είπα. Έλα, μακριά. Έφυγες. Σφύριξα και έληξες. Τέλος πάντων, είναι το 360, το Digital 360. Με κάλεσαν οι άνθρωποι και εννοείται πως τα πάω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα events. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε βίντεο ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα events. Οπότε να έρθετε όλοι όσοι μένετε Αθήνα. Θα γίνει στο... στην έκθεση Περιστερίου. Θα βγάλω και συγκεκριμένη ανακοίνωση για το τέτοιο, για το Digital 360 και για το άλλο θέμα. Απλώς επειδή το ζήρω να το βλέπετε αρκετά άτομα και πιάνει αρκετά παραπάνω views, νομίζω είναι ένας εύκολος τρόπος να βγάλω μια ανακοίνωση μέσω των Zeroland βίντεο. Ναι, να έρθετε να με χαιρετήσετε στο Περιστέρι, στην έκθεση Περιστερίου. Και επίσης για περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω και το πρόγραμμα σε συγκεκριμένο βίντεο που θα κάνω. Οπότε για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να είστε stay tuned, ξέρω εγώ. Και ένα άλλο πράγμα, στις 25 και 26, πάλι το μηνός, πάλι τις ίδιες ημερομηνίες, θα κάνει ο ZOK σχέδιο Β το 24ωρο του live stream, το οποίο είναι υπέρ του, για τα παιδιά του χαμόγελου του παιδιού. Για τα παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού. Ρε, φύγε από εδώ. Έφυγες. Φύγε από εδώ. Ρε, σου πάλι μία είσαι και έφυγες, το έπαγω. Ναι, είναι το 24ωρο live stream που κάνει ο Τζο κάθε χρόνο. Το έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μπράβο του πραγματικά που κάνει μια τέτοια κίνηση για τα παιδιά, ξέρω εγώ, από το χαμόγελο του παιδιού. Είναι όντως ένα από τα πολύ καλά κομμάτια στο ελληνικό community αυτό το πράγμα, μια πάρα πολύ καλή κίνηση.
και δεν το κάνουν πάρα πολλά άτομα. Οπότε ξέρω εγώ, πρέπει να επιβραβεύσουμε αυτή την, πώς τη λένε, αυτή την πράξη. Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι μέρος, θα πάρω μέρος στο 24ωρο live αυτή τη χρονιά. Και ευχαριστώ προφανώς τον Ζοκ που με φώναξε. Απλώς αυτό, να είστε στο live και να κάνετε, άμα μπορείτε, μέχρι και 1 ευρώ ξέρω εγώ ή 50 λεπτά άμα έχετε, να τα κάνετε donate για να βοηθήσετε. Αυτό, θα είμαι κι εγώ. Νομίζω είμαι σε 9 η ώρα το βράδυ, δεν έχω δει ακριβώς όλο το πρόγραμμα, αλλά να είστε και τις 24 ώρες. Όσοι μπορείτε περισσότερη ώρα, τόσο το καλύτερο. Αρχικά το μικρόφωνο, εφόσον γυρνάω προς τα εδώ, θα το έχω λίγο πιο εδώ. Όσο περισσότερη ώρα μπορείτε να είστε και όσο περισσότερο μπορείτε να βοηθήσετε, τόσο το καλύτερο για να συνεχίσει αυτό το έργο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένα εύκολο έργο. Αυτά βασικά ήταν τα θέματα που ήθελα να μιλήσω για τις δύο ανακοινώσεις τις σημαντικές. Για το Digital 360 και για το live stream που διοργανώνει κάθε χρόνο ζω και φτάμε και φέτοι εγώ φέτος. Πρέπει να φτιάξω το κάτω, αλλά δεν έχω iron, οπότε τι θα κάνω, κοιτάξτε μαγιά. Έχω πέτρα, ωραία. Με την πέτρα θα φτιάξω αυτό εδώ πέρα. Αυτό. Και έλα ρε φίλε, μπορώ. Έλα ρε φίλε, είμαι ο καλύτερος. Έλα ρε ψηλέ μου. Ναι μωρέ, κράτω και έτσι καλά είναι. Κράτω το και εδώ. Και βάλε και ένα έτσι εδώ. Βάλε και ένα εδώ. Βάλε και ένα εδώ ρε φίλε, να το έχεις. Βάλ το να το έχεις. Βάλ το και εδώ να το έχεις. Βάλε και εδώ να έτσι να το έχεις. Θέλω μπόλικο τέτοιο. Θέλω πολύ από αυτό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ αυτό εδώ πέρα το μεταξύ. Δεν έχω ιδέα καν πώς λέγεται. Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ομορφούλικο. Boom. Και το φτιάξαμε. Και τώρα έχουμε ένα έτοιμο chest room. Και ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο με αυτό εδώ πέρα, βασικά δεν μου αρέσει καθόλου. Ξέρεις τι, θα βάλω και grass. Δεν λέγεται grass αρχικά, λέγεται coarse dirt. Θα βάλω και λίγο coarse dirt. Δεν θυμάμαι ακριβώς το σχέδιο του μπαμπάτσα πώς ήτανε. Αλλά νομίζω ήταν κάπως έτσι. Οπότε νομίζω πάω καλά. Αρχικά γιατί έχω τόσο πολλούς δαυλούς εδώ πέρα. Τόσο πολλά torches. Boom. Boom. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο παίζουμε Skywars. Γιατί έτσι πρέπει να ολοκληρώσω κάπως το δεκάλεπτο, οπότε θα παίξω Skywars. Yes, Muffins, παίζουμε Skywars. Αυτά τα αντικείμενα θα τα ήθελα πολύ να τα χάσω Zero Land, αλλά τώρα τα πετάω γιατί είναι άχρηστα. Και αυτά βοηθάνε τα items, γιατί είναι καλύτερα. Το νερό θα πάρω ένα. Regeneration δεν το χρειάζομαι ακόμα. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω PvP. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω PvP. Αισθάνομαι πιο αργός από ποτέ, ρε φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε. Γιατί έχουν φύγει ήδη. Τι φάση. Oh, what the fuck. Φύγε. Θα βγω αρχή. Όπα, ρε μπρο. Θα τον φάω. Όχι ρε μάλ. Φύγε από εδώ. Μπούμ. Το ρίξα. Φύγε. Έλα ρε μαλάκα μου. Έλα. Πόπο, πόσο διασκεδάζω με αυτό το game mode. Πόπο, το αγαπημένο μου είναι. Όπα. Πάω για το clean up. Έπεσε. Ναι. Μου κάνει, I guess. Τι γίνεται ρε μπρο μου. Clean up. Έλα ρε, σέχω. Τι έγινε ρε. Χάνουμε. Easy win. Τι είναι αυτό. What the fuck, με φάγει μονόχητο. Λοιπόν, μάθαμε σε αυτό το επεισόδιο και σήμερα, ελπίζω σας άρεσε. Μέχρι την επόμενη φορά, κάντε ένα like, subscribe, comment, share. Πατήστε το καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που ανεβάζω. Όποτε είναι, όποτε δεν είμαι άρρωστος. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε. Γεια σας.